Αυτό είναι ένα iPhone 16 Pro Max. Σίγουρα περιμένεις να σου πω ότι σήμερα θα δεις ένα review του iPhone 16 Pro Max, αλλά σίγουρα μέχρι τώρα έχεις δει πάρα πολλά review του συγκεκριμένου τηλεφώνου. Σε πάρα πολλά κανάλια, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Οπότε λοιπόν το σημερινό βίντεο θα σου πω ποια εμένα μου έχουν αρέσει και πιστέψτε με ότι ίσως και να είναι κάποια πραγματάκια τα οποία είναι θετικά. Γιατί γενικότερα έχετε πάλι την πληροφορία ότι είναι αρνητικό φέτος το όλο concept. Εγώ θα σου πω λοιπόν ότι έχει φέρει θετικά πραγματάκια και θα τα δούμε στο σημερινό βίντεο. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε το iPhone 16 Pro Max ή μάλλον όπως είπα και στο intro θα δούμε τη δική μου γνώμη γύρω από το iPhone 16 Pro Max. Όχι τόσο την απόψή μου όσο με τα πράγματα τα οποία εμένα μου έχουν φανεί ως θετικά για τη νέα συσκευή. Πρώτα απ' όλα θέλω να πιάσω το πιο σημαντικό κομμάτι και δεν είναι το κουμπί. Το πιο σημαντικό κομμάτι κατά τη δική μου την πλευρά είναι τα μικρότερα bezels. Καθώ από την πρώτη στιγμή, γενικότερα, όσοι λίγο πολύ γνωρίζετε και με βλέπετε και με παρακολουθείτε, ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι υπέρ τη άποψη των minimal bezels. Μέχρι χθε από το iPhone 15 Pro, αν και εκεί πέρα στο 15 Pro και 15 Pro Max είχαμε δει κάποιε διαφορέ στα bezels, αυτή τη φορά είναι αισθητά και αρκετά μικρότερα. Προτίμησα πάλι φέτο να πάρω το 15 Pro Max και όχι το 15 Pro, αν και οι διαφορέ του είναι μηδαμηνέ. Οι απειροελάχιστε και αυτό είναι η οθόνη και η μπαταρία, καθώ είναι προφανώ μικρότερο και σαν μικρότερη έχει και μικρότερη μπαταρία. Στα bezels όμω είναι το ίδιο πράγμα ακριβώ και δεν έχει καμία άλλη διαφορά από το 15 Max. Το 15 Max στο χέρι μου πλέον εμένα προσωπικά μου είναι ελάχιστα μεγαλύτερο. Έχω να πω δηλαδή ότι πλέον ίσω και να με κουράζει το Pro Max στο χέρι, αν και είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο είμαι όλη μέρα στο τηλέφωνο και στα social media και γενικότερα δουλεύω από το τηλέφωνο και ήθελα ένα τηλέφωνο με μεγάλη οθόνη. Αλλά είναι βαρύ. Όταν φορά παντελόνι, φαρδί, προφανώ τραβάει την τσέπη προ τα κάτω. Είναι ένα πολύ μείον αυτό το πράγμα, το ότι όταν το έχει την τσέπη σου είναι ένα όγκο βαρύ στην τσέπη. Οπότε, εάν είσαι από αυτού που δυσκολεύεσαι να σκεφτεί ανάμεσα σε Pro και Pro Max, τότε καλύτερα να πάρει το Pro. Είναι πάρα πολύ μεγάλο στο χέρι, δεν χωράει πλέον στην παλάμη και το δάχτυλο δεν ανεβαίνει πολύ εύκολα επάνω. Βέβαια, υπάρχουν τρόποι από εδώ να κατεβάζει την οθόνη προ τα κάτω που την έχουμε δείξει σε βίντεο, αλλά και πάλι δεν είναι βολικό καθώ είναι πολύ βαρύ στο χέρι. Βαρύ λόγω μεγέθου, όχι βαρύ λόγω βάρου. Δηλαδή, όσο πιο ψηλό είναι το τηλέφωνο, που τίνει να είναι και αρκετά πιο ψηλό, είναι πολύ βαρύ και πέφτει το βάρο προ τα πίσω, ειδικά στο σημείο που είναι οι κάμερε εδώ πέρα πάνω. Άρα το κέντρο βάρου είναι πολύ πιο ψηλά, οπότε το κινητό είναι πιο βαρύ στο χέρι. Ναι, μεν, αλλά. Έτσι. Δεύτερο πράγμα που μου άρεσε πάρα πολύ είναι που έχει φύγει αυτή η σαγρέ υφή γύρω-γύρω από το τιτάνιο. Έχει γίνει το τιτάνιο λίγο πιο μαλακό. Γενικότερα στην υφή του, θα μπορούσαμε να πούμε: Όπω είπα, είναι σαν να έχει παρκιβούρτε παραπάνω. <laughs> Ακούγεται λίγο κάπω, αλλά όσοι είναι να καταλάβετε, αυτό καταλάβετε τι εννοώ. Και η φάση ουσιαστικά γύρω-γύρω με το Titanic είναι ότι πλέον δεν κάνει τόσο μεγάλε δαχτυλιέ όσε έκανε φυσικά το 15 Pro Max, αλλά όσο έκανε και το υλικό που ήταν φτιαγμένο το iPhone το 14 το ατσάλι που ήταν ουσιαστικά για αριστερό και έκανε touch ID όπως είχα πει όταν είχα κάνει την παρουσίαση του 14 Pro Max. Το προτέμισα σε λευκό αυτή τη φορά ε, στο Natural Titanium, όχι ότι ήταν επιλογή μου, αλλά ήταν ανάμεσα στα δύο χρώματα που ήθελα να επιλέξω, το έχω πάρει σε μαύρο, ακόμα το περιμένω, λίγο πολύ την ιστορία του γνωρίζετε, και τελικά το βρήκατε με παράδειγμα σε κατάστημα κόκκινο, μπήκα στο site, πήρα τηλέφωνο στο κατάστημα το παρίγκλα και... Είναι στα χέρια μου. Αλλιώ, ακόμα θα περίμενα και δεν θα είχα το τηλέφωνο στα χέρια μου. Πρώτα απ' όλα, έχω να σα πω ότι ένα iPhone 15 Pro και 15 Pro Max δεν είναι για το μέσο χρήστη. Θα κάνω βίντεο συγκριτικό ανάμεσα στα δύο τηλέφωνα. Πείτε μου κάτω στα σχόλια, εάν θέλετε να το δείτε, για να πάρει προτεραιότητα σαν βίντεο. Φέτο, λοιπόν, το iPhone που έχει κερδίσει τα βλέμματα γενικότερα των χρηστών και είναι κάτι πολύ θετικό και ακόμη το προτείνω και εγώ είναι το iPhone το 16 το απλό ή το Plus αν θέλεις λίγο μεγαλύτερη οθόνη. Οι συγκριτικές διαφορές μεταξύ τους είναι απειροελάχιστες, τόσες μικρές τις οποίες δεν θα το καταλάβει ακόμη και ένας χρήστης σαν εμένα που μπορείς να πεις ότι κάνω μια λίγο πιο που το καίω λίγο παραπάνω. Πιστέψτε μου ότι φέτος Ήμουνα πολύ κοντά στο να πάρω την απλή έκδοση του iPhone, καθώς οι διαφορές τους, όπως είπα, είναι πολύ μικρές. Οι διαφορές κυρίως είναι στον επεξεργαστή τους, μιλάμε για τον α 18 και τον α 18 Pro, που ο 18 με το 18 Pro έχουν μόνο έναν πυρήνα διαφορά στην GPU, δηλαδή στην κάρτα γραφικών. Καμία αισθητή διαφορά. 48 MP πλέον και οι κάμερες των απλών iPhone, οπότε πολύ θετικό επίσης, οπότε θα έχεις πολύ πιο καθαρές φωτογραφίες. Όπω έχω πει, δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά, αλλά θα τη δει τη διαφορά. Θα είναι αισθητή γιατί θα έχει φωτογραφεί περισσότερη λεπτομέρεια. Δεύτερο θετικό που έχει φέρει η συσκευή του iPhone 16 Pro Max είναι και του 16 Pro είναι ότι έχουμε πλέον μεγαλύτερο σένσορα στι κάμερε. Οπότε έχουμε και μεγαλύτερη φωτεινότητα. Δεν έχει αλλάξει το διάφραγμα του φακού, αλλά έχουμε πιο πολύ φω μέσα στο κινητό, μέσα στι φωτογραφίε, καθώ είναι ουσιαστικά ένα πολύ βασικό αυτό. Ο σένσορα δηλαδή που έχει διαφοροποιηθεί αρκετά. Είδα διαφορά στι φωτογραφίε, έχω να σα πω, σε σχέση με το 15 Pro Max και το 15 Pro και μου έχει κάνει πραγματικά μεγάλη εντύπωση αυτό. Αν και θεωρούσα ότι δεν θα μου κάνει εντύπωση και όμω έχει διαφορέ συγκριτικά. Θα δούμε τι κάμερε του 15 Pro με του 15, 15, Pro Max με του 16 Pro Max σε βίντεο έξω. Και πάμε τώρα στο μείζον θέμα. Και το μείζον είναι το νέο κουμπί. Ουσιαστικά είναι το έξτρα πράγμα που έφερε η Apple φέτος. Το έξτρα κουμπί λοιπόν εμένα μου περνάει παντελώ αδιάφορο όπως πέρασε και σε πολλούς αδιάφορο σε όλα τα reviews που έχουν κάνει. Εγώ δεν θεωρώ πως είναι σε λάθος σημείο όπως είδα σε πολλούς, είναι σε ένα πολύ βολικό σημείο και εμένα με βολεύει πάρα πολύ να τραβάω selfie. Καθώ γενικότερα τραβάω πολλέ selfie όταν κρατάω το κινητό μου, είναι σε ένα σημείο το οποίο βολεύει να τραβήξει τη φωτογραφία. Γιατί βρίσκεται σε αυτό εδώ πέρα το σημείο ακριβώ, οπότε μπορεί να τραβήξει και έτσι, μπορεί να το πα πλέον και πιο ψηλά για να μπορέσει να τραβήξει φωτογραφίε. Θα μου πει τώρα μπορεί να τραβήξει και με το πλαϊνό κουμπί από εδώ. Ναι, αλλά επειδή είναι μεγάλη η συσκευή, στην αριστερή πλευρά να πα το χέρι σου το δεξί δεν βολεύει. Πολλού άκουσαν να λένε ότι πατάνε κατά λάθο το κουμπί μέσα στην τσέπη του. Δεν έχω συναντήσει ένα τέτοιο πρόβλημα. Καθώ δεν το πατάω κατά λάθο στην τσέπη μου, δεν ανοίγει κατά λάθο η κάμερα. Αν και αυτό αν γίνεται, συμβαίνει σε εσά, λύνεται πάρα πολύ εύκολα. Μπορεί να ρυθμίσει το κουμπί να ανοίγει την κάμερα με δύο tap αντί με ένα. Οπότε πρέπει να πατήσει double tap για να ανοίξει. Το κουμπί τώρα δεν το χρησιμοποιώ για να πατήσω να ανοίξω την κάμερα, το χρησιμοποιώ μόνο και μόνο για τη selfie. Επίση έχω δει πολλέ φορέ όταν ανοίγει την κάμερα και κάνει το διπλό κλικ, ουσιαστικά πολλέ φορέ δεν. Σαν να κολλάει αφή ένα πράγμα γιατί ουσιαστικά σέρνει το χέρι σου. Ειδικά αν είναι υδρωμένο το χέρι, πολλέ φορέ δεν θέλει δύναμη. Επίση, ένα πράγμα που εγώ παρατήρησα είναι ότι όταν φορά θήκη στο κινητό σου, δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη επιφάνεια στο να χρησιμοποιήσει το κουμπί. Οπότε χρειάζεται να κάνει πολλέ φορέ το δάχτυλό σου από το να το στείλει από την αρχή μέχρι το τέλο μια φορά και να πα όλε τι ρυθμίσει. Δηλαδή, αυτό το πράγμα στη θήκη δεν βολεύει. Πρέπει να το κάνει δύο-τρει φορέ μπρο και πίσω για να πάω ουσιαστικά στην κατάλληλη ρύθμιση. Δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο κουμπί, δεν ξέρω αν είναι βολικό για τη χρήση. Βολεύει για να φωτογραφίζει όταν κρατά πλάγια το κινητό σου και όχι στην όρθια θέση, γιατί είναι τίνη τώρα λίγο το portrait mode στι φωτογραφίε και στα βίντεο. Οπότε όταν τραβάς portrait δεν βολεύει, βολεύει περισσότερο να πατά εδώ πέρα κάτω το κουμπί που έχει η κάμερα. Οπότε, όταν κρατά portrait, είναι σε λάθο σημείο να μπορέσει να τραβήξει βίντεο, καθώ δεν βολεύει στο σημείο που βρίσκεται. Όταν τραβάς landscape όμω, φωτογραφίε, γίνεται σαν μύρολε μηχανή, σαν DSLR. Οπότε είναι στο κατάλληλο σημείο για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Αν και πόσοι θα τραβήξουν landscape φωτογραφίε, πείτε μου στα σχόλια αν τραβάτε portrait περισσότερο ή landscape. Δηλαδή, στην Φάση, βγάζετε το χέρι και τραβάτε φωτογραφία. Πώ θα είναι η φωτογραφία, θα είναι landscape ή θα είναι portrait. Για να δούμε λίγο στα σχόλια το συγκριτικό του ενό από του άλλου. Γενικότερα στην καθημερινή μου χρήση δεν έχω συναντήσει προβλήματα, γιατί πολλά έχω ακούσει. Γενικότερα δεν έχω δει να ζεσταίνεται καθόλου, καθώ φέτο η Apple πρόσθεσε μία έξτρα στρώση ανάμεσα στην πλάτη του iPhone, ανάμεσα στο γυαλί που έχει, το κεραμικό ατσάλι, το, το, το shield που έχει στην πίσω πλευρά και ανάμεσα στην μπαταρία. Όπω επίση έχει βάλει και μια αλουμινένια επίστρωση που μέσα πάλι έχει αυτή την ε, θερμοποθητική πάστα που ουσιαστικά τι κάνει, τραβάει τη θερμότητα και δεν την αφήνει να αποβάλλεται προς τα έξω. Γενικότερα το τιτάνιο είναι ένα θερμοαγώγιμο υλικό και μπορεί να σηκώσει πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ θερμοκρασία. Να το βάλει στη φωτιά, να το κάψει, θα ανεβάσει πάρα πολύ θερμοκρασία, αλλά δεν θα καεί. Οπότε γενικότερα επειδή είναι πάρα πολύ δυνατό σαν μέταλλο και πάρα πολύ Αντοχή, έπαιρνε πολύ εύκολα τη ζέστη και τη θερμότητα και ανέβαζε θερμοκρασία. Είναι κάτι φυσικά το οποίο πλέον έχει εξαλειφθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και δεν θα, θα έχουμε πλέον τα σχόλια αυτά του τύπου ότι ζεσταίνεται το τηλέφωνο. Όχι ότι πέρσι τα είχαμε, αλλά φέτο θα εξαλειφθούν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Τόσο ώστε να είναι παντελώ αδιάφορο. Το έβαλα να το κάνω μία φόρτιση, το φόρτισα. Αυτή τη στιγμή το κινητό είναι στο 67% σε χρήση που το έχω κάνει και το έβγαλα από την πρίζα στις 6 και μισή. Η ώρα που γίνεται αυτό το βίντεο είναι 7 και Έχουν περάσει δηλαδή 13 ώρες, αν δεν κάνω λάθος. Κάνω λάθος. 13 ώρες. Την αισθητή διαφορά δεν θα τη δεις φυσικά αν ήσουν σε iPhone 15 Pro ή Pro Max και πήγε στο 16 Pro Max. Σίγουρα θα δεις κάποια έξτρα πραγματάκια αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα σου λείψει. Οπότε αν είσαι ακόμα στην φάση αν θα πρέπει να πάρεις να αλλάξεις το 15 που έχεις, στο 16 θα σου πω ότι δεν χρειάζεται να το αλλάξεις. Μένεις εκεί που είσαι. Εάν είσαι στο 13 φυσικά και θα δεις μεγάλη διαφορά σε σχέση από το ένα στο άλλο γιατί ουσιαστικά έχει δώσει πραγματάκια όπως, όπως είπα κυρίω στην κάμερα στον επεξεργαστή αν είσαι μέσω χρήστη δεν θα το καταλάβεις. Αν σου άρεσε το κουμπί περιμένω να μου το πεις στα σχόλια για μένα περνάει λίγο αδιάφορο ω προ τη χρήση. Μόνο, η μόνη χρηστικότητα που βρίσκω στο κουμπί είναι η selfie. Αυτό ήταν που ένα γενικό γύρω γύρω από το iPhone 15 Pro Max. Είναι ουσιαστικά η γνώμη μου σε ένα βαθμό. Εγώ προσωπικά είδα διαφορέ σε σχέση με την προηγούμενη συσκευή, καθώ ήξερα τι πρέπει να δω και τι πρέπει να ψάξω. Εάν είσαι ένα χρήστη ο οποίο είσαι πιο μέση φάση και δεν χρησιμοποιεί το κινητό σου στο 100%, φέτο το 99% των χρηστών πρέπει να πάει σε iPhone 16 και όχι Pro ή Pro Max. Το Pro και το Pro Max είναι για κάποιον τον οποίο πραγματικά καίει το τηλέφωνο του και θα του κάνει μεγάλη αίσθηση ω προ την παραγωγικότητά του. Εάν είσαι ένα χρήστη, όπω λέω, που δεν χρησιμοποιεί το κινητό σε μεγάλο βαθμό, τότε το iPhone 16 είναι μονόδρομο φέτο, καθώ δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από την προσιρά. Και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το έχει κάνει αυτό φέτο η Apple να φτιάξει τα iPhone 16 τόσο κοντά όσο είναι και τα Pro Max. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορώ να ψυχολογήσω και ποια η απόφασή τη ω προ αυτό. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Δεν ήταν review, ήταν απλά πώς είναι οι πρώτες μου εντυπώσεις γύρω από το τηλέφωνο. Θα πω γενικότερα ότι έχω μείνει αρκετά ευχαριστημένος, αλλά όχι στο σημείο που θα πω wow. Οπότε κρατάς ότι δεν είναι ένα wow τηλέφωνο από το 15 στο 16 η διαφορά τους, τουλάχιστον αυτό έχει αφήσει σε εμένα. Και το κουμπί δεν είναι ξαναλέω το συν που έχει φέρει όπως πολλοί λένε. Είναι άλλα πραγματάκια. Είναι γενικότερα πολλά τα θετικά, αλλά δεν είναι το κουμπί. Θα τα δούμε φυσικά σε βίντεο γενικότερα και σιγά σιγά. Σήμερα λοιπόν σας παρουσίασα το δικό μου τηλέφωνο. Έχω πλέον το iPhone 16 Pro Max στα χέρια μου και τώρα αρχίζουν τα βίντεο γύρω από το νέο οικοσύστημα και έχουμε να δούμε πολλά ωραία πράγματα. Αν σου αρέσουν κι άλλα βίντεο, μην ξεχάσει να κάνει ένα like, να πατήσει το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι να μην χάσει κανένα το ένα βίντεο. Επίση, πάτε να κάνει κάτω στην περιγραφή όλα τα link τα οποία χρειάζεσαι. Αυτά. Είμαι ο Γιώργος και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.